ταξίδι αυτό το Σάββατο στο ΡΙΚ 1 στις 6:30 φτιάχνουμε κεφτέδες παραδοσιακούς και κατσιμέρι βουνιώτικο. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας. Γευστικό ταξίδι με τον Χρήστο Χριστοδούλου. Σαββατοκύριακο στις 6:30 το απόγευμα στο ΡΙΚ 1. Είμαστε πολύ αγαπημένοι μεταξύ μας. Ύστερα εξαφανίστηκε. Πού τον θυμήθηκες ύστερα από τόσα χρόνια? Είδα τον μητέρα. Αν και λέει εσύ, μόλις ήρθα στην Κύπρο, Λίλια. Με την Ένωση θα λυτρωθεί η Κύπρος μας. Με τον ακούτε. Με την καταστροφή που έχουν να μας φέρουν τούτοι με τον νου που κουλιά αντίρρησουσι. Και μια μεν και εμείς τα όπλα, δεν μπορεί. Αγιονιό. Να βάλεις λίγα φυλάδια πας στην Μότορο και τα φτιά μοιράσεις μες στον Όρκο. Είναι τα φυλάδια. Που μιλούν για τον προαιώνιο μας πόθο, την πορεία προς την Ένωση. Πατρίς, θρησκεία, οικογένεια, ελευθερία. Είδα σε πόσο δικλυμένη πάνω του. Γιατί λαλείς? Την αλήθεια λαλεί. Δύο φορέ για να μπράξει κομπή. Δυσκολέψαν τα πράγματα. Κάποιοι φροντίζουν. 14 Ιουλίου του 1974 προσκαλείστε στους γάμους του Ηλία και της Ελευθερίας. Δωδέκατο Φεστιβάλ Ακρότησα, Φορέας Πολιτιστικής Παράδοσης, Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου από τις 7 το βράδυ στο Κοινοτικό Γήπεδο Αρεβιού. Την εκδήλωση διοργανώνουν το Κοινοτικό Συμβούλιο Αρεβιού, το Τμήμα Αγροτησών της Ένωσης Κυπρίων Αγροτών και τα οργανωμένα σύνολα της κοινότητας. Πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα με το μουσικό σχήμα του Κύπρου Χαριλάου. Παραδοσιακό φαγητό και δέσματα. Είσοδος 5 ευρώ. Παιδιά κάτω των 12 ετών δωρεάν. Χορηγός επικοινωνίας ΡΙΚ. Κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Και σου θα αρκέσαι πως θέλει να αγοράσει το σπίτι σου γιατί σου το εφήλα για τον τζίριν του που τότε. Είμαι σίγουρη σε λέω. Αν πας και σκέφτεσαι τα μανιχή σου τα πράγματα. Αφού μετά, παιδιά. Ώστε έτσι ο κύριος